Το κλειδί για το Ποκρόφσκα ακούει στο όνομα Βούλενταρ, και αυτή τη στιγμή κυριολεκτικά φλέγεται από τα πειρά τη ρωσική αεροπορία και του πυροβολικού, που ανοίγουν το δρόμο στι ρωσικέ χερσαίε δυνάμει, οι οποίε ήδη βρίσκονται μέσα στην πόλη και καθαρίζουν σπίτι-σπίτι από του Ουκρανού, που δείχνουν απλώ να κάνουν μια μάχη για την τιμή των όπλων, καθώ η αιμονή του Βολοντίμιρ Ζελένσκι με την εισβολή στο Κούσκ, απογύμνωσε τον Τον από εφεδρικέ μονάδε. Μέσα στην πόλη βρίσκεται η Ουκρανική 72η Ταξιαρχία Πεζικού, στι οχυρωμένε θέσει και τα τούνελ, αλλά δεν έχει τίποτα να ελπίζει, καθώ ουσιαστικά δεν έχει καμία μονάδα να στείλει ώστε να ενισχυθεί. Το αποτύπωμα τη ρωσική διείσδυση φαίνεται ήδη στα σημεία που επέλεξαν να αντισταθούν. Απλώ ισοπεδώθηκαν, ενώ ουσιαστικά έδωσε στην Ουκρανική πλευρά τη μόνη διέξοδο για να φύγουν και να ζήσουν, που είναι στα βόρεια προ την Ποχογιαλένκα. Η κατάσταση πλέον είναι κοντά στο να πέσει η πόλη, με το Ουκρανικό επιτελείο να παραδέχεται ότι το Βούλενταρ καταστρέφεται και οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει διπλή υπερκέραση.